Φίλες και φίλοι, γεια σας, κοντά σας και σήμερα θα περάσουμε όμορφα καλό μήνα. Εγώ ψώνισα χθες, βλέπετε, τα ωραία μου, από την Τίνα, έτσι. Προετοιμαζόμαστε, 25 Μαρτίου, καθαρό Δευτέρα, μετά το Πάσχα. Λοιπόν, κατάστημα Τίνα, εφόρων 4, στα παλιά ψαράδικα των Σερών, δίπλα στο δεύτερο πρωτήριο που άνοιξε η φέτα κορυφή. Εκεί θα βρούμε, φίλες και φίλοι, μικρά, μεγάλα μεγέθη, κάθε εβδομάδα νέες παραλαβές, με πάρα πολύ λίγα χρήματα, να ανανεώσουμε την καρτορόμπα μας. Κατάστημα Ντίνα στην Εφόρων 4. Καταστήματα Ζήλισγκοτ, 2 στις Σέρες, 1 στην Ξάνθη Καραούλη 49 και νέο κατάστημα στην Δράμα Εμμανουήλ Παπά 11. Στις Σέρες, επί της ημεραρχίας, το ένα κοντά στα δικαστήρια και το δεύτερο στην πλατεία εμπορίου για εξυπηρέτηση του κοινού. Το παρελθόν, την λύση του παρόν, το χρήμα επί τόπου. Μπορείτε με μεγάλη εχημήθεια να εκτιμήσετε τα χρυσαφικά στο χώρο σας, χωρίς να είστε υποχρεωμένοι να τα δώσετε, αν δεν το επιθυμείτε. Καταστήματα Zealous Gold έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ιωάννης Τόκιος, το Χριστός Σερών, απέναντι από την είσοδο της βιομηχανικής περιοχής. Θέλετε να κάνετε αλλαγή στα πατώματα εσωτερικού εξωτερικού χώρου Laminate. Ένα είναι το όνομα, Ιωάννης Τόκιος, στο Χριστός Σερών. Κουφώματα εσωτερικού εξωτερικού χώρου τύπου ξύλινα, πλαστικά Γερμανίας. Ιωάννης Τότσιος, συνέπεια, κατάστημα της εμπιστοσύνης και πάρα πολύ καλές τιμές. Απέναντι από την είσοδο της βιομηχανικής περιοχής. Phoenix N Hotel, άνοιξε και μας περιμένει. Καθημερινά φεύγει το λεωφορείο από την πλατεία Ελευθερίας στις 6.30 ώρα για να περάσουμε όμορφα τα βράδια μας με τα καφεντάκια μας, τα αναψυκτικά μας, τα ποτά μας, τα γεύματά μας. Phoenix Hotel άνοιξε και μας περιμένει. Επιστροφή στις 11.30 ώρα. Θα πρέπει να έχουμε πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης. Phoenix Hotel για να περνάμε όμορφα. Κόσμο Μαχαζί Γεωργίου. Ο Χρυσός μας φέρνει κοντά δύο νέα παιδιά. Ο Βαλάντης και ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης και ο Βαλάντης μας περιμένουν. Ερμό 80 με νέες παραλαβές και κατά αποκλειστικότητα στις Σέρες. Να πούμε επίσης ότι είναι ένα κατάστημα της εμπιστοσύνης, ό,τι πληρώνεις εκείνο παίρνεις. Ήρθε η ώρα να καλωσορίσουμε τη Χαρούλα, γιατί την προηγούμενη Τρίτη δεν ήταν, πήγε σε γάμο, χόρεψε, ίδρωσε, πιάστηκε τα λαιμά της. Σήμερα είναι καλά και την έχουμε κοντά μας. Μαλλιά πλεκτά, Χαρούλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς όρισες, καλό μήνα. Τα αποθυμένα βγαίνουν και τα πληρώνουμε. Έτσι μετά είναι. Από τόσον καιρό. Να σου πω κάτι. Πολύ καλά έκανες και το ευχαριστήθηκες. Τουλάχιστον εντάξει. Λες. Ναι. Έβγαλα τα αποθυμένα μου όλα. Τρία χρόνια είμαστε έτσι. Ξεμάθαμε να κυκλοφορούμε. Σωστά. Πόσο μάλλον να χορεύουμε. Άντε δε. Λοιπόν, φίλες μου, έχω να σας δείξω σήμερα με την τινησιακή βελόνα που θέλετε και μου το ζητήσατε επιμόνως. Είναι αυτό το πλόβερ, το οποίο έγινε όλο με την τινησιακή βελόνα. Με μία βελόνα. Ναι, αυτή που θα σας δείξω τώρα. Θουλά δείχνει πολύ. Ναι. Πίσω είναι σκέτο. Όχι. Πίσω φαίνεται περισσότερο ότι είναι η βελόνα αυτή δουλεμένη. Μάλιστα. Έτσι. Και έβαλα μόνο κάτω για να μην είναι τόσο too much. Too much. Λοιπόν, εδώ θα σας δείξω τώρα ακριβώς, γιατί η κυρία η οποία πήρε τηλέφωνο θέλει να δει πώς ακριβώς γίνεται η επαναφορά. Δηλαδή, ναι μεν κάνουμε την αλυσίδα και σηκώνουμε μία-μία θηλιά, από εκεί και πέρα πώς τις ενώνουμε όλες τις θηλιές. Λοιπόν, παίρνουμε την κλωστή και την περνάμε μέσα σε δύο μαζί θηλιές. Μία παίρνουμε και δύο περνάμε. Μία παίρνουμε και δύο περνάμε. Έτσι βγαίνει και γίνεται η τινησιακή βελόνα που λέμε, η τινησιακή πλέξη. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό που λες. Μία λοιπόν, παίρνουμε και δύο περνάμε. Παίρνουμε μία θηλιά. Ρίχνεις μία θηλιά. Ναι, την παίρνουμε αυτή. Ρίχνουμε μία θηλιά. Ωραία.
Λοιπόν, ρίχνουμε μία θηλιά και τη βγάζουμε στις δύο επόμενες. Έτσι, μπράβο. Ρίχνουμε μία θηλιά, τη βγάζουμε στις δύο επόμενες. Κατά αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Θα κάνουμε στον αέρα μία λυσίδα και παίρνουμε τον πρώτο πόντο και τον βγάζουμε. Συνεχίζουμε. Παίρνουμε ξανά τον πρώτο και τον βγάζουμε. Κατά αυτόν τον τρόπο σηκώνουμε τους πόντους ψηλά για να μπορέσουμε μετά να τους δουλέψουμε με τον τρόπο που σας είπα. Μάλιστα. Οκ. Okay. Λοιπόν, αυτό είναι για την Τινησιακή Βυλωνιά. Τώρα, μια και πιάσαμε τις κυρίες αυτής, ας πιάσουμε και την παιδική την κουβερτούλα. Την παιδική την κουβερτούλα ήδη την ξεκίνησα με το σχέδιο το οποίο θέλετε εσείς και είδατε στις μεγάλες αυτές που ήτανε. Λοιπόν, το μυστικό σε όλο αυτό το σχέδιο είναι η αρχή και το τέλος. Εδώ κάνουμε τώρα το σταύρωμα. Το σταύρωμα, όπως βλέπετε, πηγαίνει από δεξιά προς αριστερά. Δηλαδή, σταυρώνουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Παίρνουμε τον ένα τον πόντο, τον περνάμε εδώ και τον άλλο εδώ. Για να γυρίσουμε τώρα πρέπει να δουλέψουμε αντίθετα. Δηλαδή, εδώ κάναμε το σταύρωμα αυτό, τώρα θα πρέπει να κάνουμε από αριστερά προς τα δεξιά για να μπορέσει να γίνει το puzzle αυτό που θέλουμε. Για να γίνει όμως αυτό το πράγμα, φίλες μου, θα πρέπει να αφήσουμε τον πρώτο πόντο, δηλαδή θα τον δουλέψουμε χωρίς να τον έχουμε βάλει μέσα στο σχέδιο. Τον αφήνουμε σανούγια. Και ξεκινάμε τώρα. Πάντοτε παίρνουμε έναν πόντο από την αριστερή πλευρά και έναν από τη δεξιά και το σταυρώνουμε αντίθετα. Μέχρι τώρα τα σταυρώναμε έτσι, τώρα θα το σταυρώσουμε έτσι. Και συνεχίζουμε. Ένα και ένα, δύο. Λοιπόν. Ένα, δύο. Εάν δεν κάνεις αυτό το σταύρωμα, θα βγει ίσιο. Θα βγει ίσιο, αλλά αυτό το συγκεκριμένο σταύρωμα και αυτή την πλέξη την οποία θέλουν, δηλαδή αυτό που γίνεται εδώ, ναι, σαν μοσαϊκό, θα πρέπει οπωσδήποτε να αφήσετε στην αρχή έναν πόντο, να τον πλέξετε και να τον αφήσετε και μετά να παίρνετε έναν πόντο από αριστερά, έναν από δεξιά της πλεξούδας. Δηλαδή, προηγουμένως κάναμε την πλεξούδα σε αυτό το στυλ και ερχόταν έτσι. Ωραία. Θα πάρετε τον έναν πόντο από εδώ και τον άλλο από εδώ για να μπορέσει να σμίξουν. Δηλαδή, δεν παίρνουμε τους ιδίους πόντους για να τους σταυρώσουμε. Αυτό είναι το μυστικό για να μπορέσει να σας βγει σωστό. Δέστε το εδώ πώς είναι. Είναι αυτά τα δύο και αυτά τα δύο. Το ένα το πήραμε, το δουλέψαμε. Τώρα παίρνουμε το επόμενο που έμεινε και πηγαίνουμε ένα από αριστερά και ένα από δεξιά, το διπλώνουμε και κάνουμε το σχέδιο που θέλουμε. Εδώ και εδώ. Κατά αυτόν τον τρόπο. Ένα από εδώ. Ορίστε. Όταν θα φτάσετε στο τέλος, εδώ, θα δείτε εάν αυτά, όπως τα βλέπετε, είναι και τα δύο μαζί. Βλέπετε ότι ένα περισσεύει. Πάντοτε, τότε, όταν θα φτάσετε στο τέλος, θα πάρετε αυτόν τον πόντο με αυτόν και θα τον ενώσετε έτσι, γιατί εδώ υπάρχει ένα κενό και κάθε φορά που θα έρχεστε από την αριστερή πλευρά, έναν πόντο θα τον αφήνετε ελεύθερο και θα τον δουλεύετε χωρίς να κάνετε το σχέδιο. Αυτά όσο αφορά για την κουβερτούλα. Για οτιδήποτε άλλες πληροφορίες θα με πάρετε τηλέφωνο. Ακριβώς. Λοιπόν, για να προλάβουμε να δουν και οι άλλες κυρίες. Αυτό είναι για τη φίλη μας η οποία ήθελε ένα σκουφάκι. Πανέμορφο. Με πλεξουδάκια, διαφορετικό απ' τα άλλα. Με τη γαρνίρα του εδώ το λάστιχο, που εάν σε περίπτωση το θεωρεί ότι είναι μεγάλο, μπορεί κάλλιστα να το φορέσει με το γύρισμά του και έτσι. Πανέμορφο. Λοιπόν,
Αυτό είναι το σκουφάκι. Και εδώ έχω έναν λαιμό. Θεώρησα να γίνει σετ με το σκουφάκι, για να μην είναι δηλαδή το ένα διαφορετικό σχέδιο και το άλλο. Γι' αυτό και το έκανα. Και αυτό με πλεξούδες. Όλος ο λαιμός γύρω-γύρω είναι με πλεξούδες και κλείνει μέσα ιδιότροπα. Δηλαδή, έχει μια θηλιά που πάει από τη μια πλευρά μέχρι την άλλη, περνάει αυτό γιατί δεν μπορείς να ξέρεις τι λαιμό έχει ο καθένας και να το σταθεροποιήσεις. Οπότε το βάζουμε εδώ και εδώ έχω κάνει ένα κουμπί. Δηλαδή, να σας το δείξω κι αλλιώς. Θα περάσει αυτό εδώ, εκεί, θα καθίσει εκεί και έρχεται το κουμπί και το σταθεροποιεί, τώρα δεν βλέπω φίλες μου, στο περίπου. Ορίστε. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, δεν μπορώ να... Δεν βλέπω πρακτικό, που... βολικό, να και το. Πάρα πολύ ζεστό. Ωραία. Λοιπόν, όσο αφορά για το γιακά. Εδώ έχουμε ένα πουλόβερ αντρικό. Είναι με το σχέδιο το οποίο είχαμε δείξει την άλλη φορά, αυτά τα τριγωνάκια. Είναι το μαλλί το ιταλικό το οποίο κάνει από μόνο του αυτές τις διακυμάνσεις και φυσικά είναι λίγο ευρύχωρο, γιατί όπως και να το κάνουμε, όλα τα σώματα δεν έχουν το ίδιο σωματότυπο. Ναι, αλλά για άντρα αυτό το πουλόβερ είναι φανταστικό επειδή έχει το άσπρο. Ναι. Θα εντυπωσιάσει πάρα πολύ. Και εγώ έτσι πιστεύω ότι θα του αρέσει αρκετά. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτά όσο αφορά για εκεί και ερχόμαστε τώρα φίλες μου να σας δείξω κάτι μοναδικό, κάτι εξαιρετικό, κάτι που όποιος το πάρει θα είναι μόνος του. Δηλαδή δεν πρόκειται να το βρει κάπου αλλού ή να πει ότι αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι το έχω δει κι αλλού. Είναι μία κάπα. Πανέμορφη. Που τα λέει όλα. Ας καθίσω για να φαίνεται κιόλας. Πάρα πολύ ωραία. Το μπρος μέρος είναι όλο με τις πεταλούδες και το πίσω μέρος, φίλες μου, είναι δουλεμένο ίσιο, αλλά με διαφορετικό τρόπο πλεξίματος του ίσιου, της κάλτσας δηλαδή με λίγα λόγια. Και η κάλτσα ακόμα μπορεί να γίνει διαφορετικά όταν έχουμε λίγο μεράκι και λίγο γούστο. Πάρα πολύ. Αυτό ωραίο θεωρείται κομμάτι. Κάλτσα. Και φαίνεται σαν να είναι ψεροκόκαλο. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Ναι, μοναδικό. Μοναδικό. Εδώ και το έχει το πολύ δημιουργηθεί ωραίο το μανίκι με αυτά εδώ τα κουμπιά τα οποία έχουν την αλυσιδίτσα στη μέση. Α, φανταστικό. Μοναδικό κομμάτι. Ένα κομμάτι που δεν περνάει απαρατήρητο, φίλες μου. Και διαχρονικό και... Φυσικά αυτά γίνονται μια φορά, Στέλλα. Ναι. Τα κάνεις και από εκεί και πέρα το έχεις. Όπως λέμε θα κάνουμε μια μαύρη ζακέτα να την έχουμε στην ντουλάπα μας γιατί χρειάζεται. Το πάει και σε παιδιά και σε εγγόνια τώρα. Ναι, δεν χαλάει αυτό. Ωραία. Δεν παθαίνει τίποτα απολύτως. Συγχαρητήρια, Χαρούλα μου. Να είσαι καλά, Στέλλα μου. Λοιπόν, τα τηλέφωνά σου. Ναι. Λοιπόν, βρίσκομαι στην Ανατολική Στράκη 1. Η Ανατολική Στράκη είναι πλατεία εμπορίου στην αφετηρία των αστικών. Ακριβώς απέναντι υπάρχει ένα μπουγατσατζίδικο χρυσό. Μόλις τρίψτε το πρώτο μαγαζί το δικό μου. Το τηλέφωνο μου είναι 2321-026-149 και 693-94-70-935. Τα σεμινάρια είναι Τρίτη-Πέμπτη από τις 6 μέχρι τις 9. Είτε είστε αρχάριες είτε είστε προχωρημένες, υπάρχει τμήμα. Έτσι κι αλλιώς τώρα τα κάνουμε μεμονωμένα, δηλαδή με 2 ή 3 άτομα κατόπιν τηλεφώνου και με πιστοποιητικά και αυτά. Οπότε όλα... Κλεισμένα ραντεβού. Σωστά. Αλλιώς δεν γίνεται. Σωστά. Οπότε όλα μπορούν με μια καλή συνεννόηση να γίνουν. Πολύ ωραία. Αυτά προς το παρόν. Χαρήκαμε πολύ. Μας εντυπωσίασες και σήμερα. Και έδειξες και πλέξιμο. Τι άλλο να πούμε. Έπρεπε γιατί το περιμένανε. Πολύ ωραία. Χαρούλα μου, καλό υπόλοιπο απόγευμα και καλό μήνα. Να σε καλό. Φίλες και φίλοι, θα πάμε για τους αγαπημένους μας χορηγούς και θα πάμε κουζίνα. Φίλες και φίλοι, περιμένω τα τηλεφωνήματά σας στο 2321 045 535.
δέσποινες γεύσεις όπως παλιά, δέσποινες γεύσεις όπως μαμά. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, απέναντι από το κινηματοθέατρο Αστέρια, δίπλα στο κινηματογράφο Κρόνιο. Εκεί θα βρούμε πίτες σε όλες τις γεύσεις, μικρασιάτικα λουκούμια και μαντήρ. Το τηλέφωνο για τις παραγγελίες σας είναι 23-21-0-20-0-11. Δέσποινες γεύσεις όπως παλιά, δέσποινες γεύσεις όπως μαμά. Σότος, το πιο δυνατό σουβλάκι στις Σέρες. Δεν γίνεται να έρθετε στην πόλη των Σερών και να μην απολαύσετε το υπέροχο σουβλάκι, τα κοντοσούβλια, τα γεωρτλού, τα μπιφτέκια γεμιστά και σκέτα από βουβαλίσιο κοιμά, τις ταυλίσια μπριζόλα, τους υπέροχους μεζέδες. Delivery στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 2321-056-211. Βρίσκεται Ερμού 16 και σε Λεύκο γωνία. Σότος, το πιο δυνατό σουβλάκι στην πόλη. Κορυφή. Συλλέγει μόνο από το νομό Σερών φρέσκο εγωπρόβιο γάλα, το επεξεργάζεται και έρχεται η φέτα κορυφή να συμπληρώσει τη διατροφή μας. 14 χώρες στην Ευρώπη τρέφονται με φέτα κορυφή Σερών, τώρα και στην Αμερική. Το πρώτο κατάστημα βρίσκεται 8 Ισμαΐου γωνία και το δεύτερο, Συνεφόρων 4, δίπλα στο κατάστημα που δίνει την κυρία Στέλλα. Ανοιχτά από τις 8 μέχρι τις 4 το απόγευμα και οι τιμές είναι εργοστασίου και όχι προσφορών. Φέτα κορυφή Σερών, όπου και να τη βρείτε, βάλτε τη στο καλάθι σας. Σπιτικό. Μεγάλο Αλεξάνδρου 10, οικογενειακή επιχείρηση, delivery στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 2321-083-003, να έρθει το καφεδάκι, η πίτσα, η πίτα, τα πινελί, τα καλτσόνι, η μπουγάτσα, τα μπουρέκια, λουκουμάδες και τον οπόφυλλο πίτας. Μπόλικα τα υλικά και άριστα σε ποιότητα. Σπιτικό Μεγάλο Αλεξάνδρου 10, οικογενειακή επιχείρηση. Έκοπλαν. Το υπέροχο αυτό μπουκαλάκι που το διαλύουμε σε νερό, ποτίζουμε τα φυτά μας, τα λουλούδια μας, τα δέντρα μας, τη ρίζα, τα ψεκάζουμε, δεν αρρωσταίνουν και δίνουν περισσότερους καρπούς και για μεγαλύτερη διάρκεια και καλύτερη ποιότητα. Τα 8 μπουκαλάκια 19 και 90, φίλοι μου, συν τα έξοδα αποστολής. Έκοπλαν, το υπέροχο αυτό μοναδικό μπουκαλάκι που κάνει όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως. Ελαιόλαδο Πρωτεύς, πλατεία εμπορίου 20 Θωμάς Χατζαραπίδης. Για να γίνονται νόστιμα αυτά που μαγειρεύετε, ελαιόλαδο Πρωτεύς, ηλιέλαιο Πρωτεύς, καλαμποκέλαιο Πυρινέλαιο. Ελαιόλαδο Πρωτεύς, πλατεία εμπορίου 20 Θωμάς Χατζαραπίδης. Αυγοσεραϊκή. Ιδρύθηκε το 2002 με έδρα την Κουμαριά Σερών. Υπέροχα αυγά, ελευθέρας βοσικής, χωριάτικα. Λόγω της υψηλής ποιότητας αναπτύχθηκε στη Θεσσαλονίκη, στις Σέρες και στην Αλεξανδρούπολη. Οι συσκευασίες είναι ανακυκλώσιμες και με 10 άδειες συσκευασίες, οι οποίες γίνονται flat, παίρνετε μία συσκευασία γεμάτη. Με αυτά τα υπέροχα αυγά γίνονται και τα ζυμαρικά, όπως είναι το κουσκούς, η τραχανάς, οι χυλοπίτες. Τραχανάς ξινός, γλυκός και με λαχανικά. Επίσης και εδώ οι συσκευασίες ανακυκλώνονται. Με 10 συσκευασίες παίρνετε μία συσκευασία γεμάτη. Το τηλέφωνο για τις παραγγελίες σας είναι 2321-210-149. Ζητήσετε με το όνομά τους. Αυθεντικό. Μισερλής Κέρ. Φίλες μου, Μισερλής Κέρ. Το τηλέφωνο είναι 2321-066-200. Νοσηλευτική φροντίδα στο σπίτι και όχι μόνο, με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, και είναι δίπλα μας ανά πάσα στιγμή 24 ώρες το 24ωρο. Μισερλής Κέρ 2321-066-200. Τώρα φίλες μου, σήμερα θα φτιάξουμε φωλιές. Ένα υπέροχο φαγητό, αγαπητό σε μικρούς και μεγάλους. Οι φωλές είναι φιδές. Έχω βάλει το νερό
να βάζει και έχω βάλει μέσα τις φωλιές. Θα προσθέσω και αλάτι στο νερό για να γίνουν και νόστιμες. Θα τις γυρίσω, φίλες μου, και από την άλλη πλευρά. Ορίστε. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου, κύριε Στέλλα. Γεια σου, τούλα μου γλυκιά, τι μου κάνεις? Καλά είμαι, να σε καμαρώνω τώρα, τι κάνεις? Φωλιές. Φωλιές. Ναι. Πολύ ωραίες πρέπει να γίνονται, κύριε Στέλλα. Λοιπόν, δεν έχει καμία σχέση με τα άλλα ζυμαρικά που ξέρουμε. Ναι, 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 να σε είδα. Είναι απολαυστικό. Λοιπόν, ζητήσαν πολλές φίλες, τούλα μου, να πω για τη μαρμελάδα. Για πες μου. Λοιπόν, και εσύ ενδιαφέρεσαι? Ναι, έχω το πορτοκάλι κι εγώ. Λοιπόν, κάντε ένα zoom εδώ, ρε παιδιά, να δείτε. Εδώ είναι το βάζο. Α. Δέστε το. Μία μαρμελάδα. Από ήταν μέσα. Είδες τι πράγμα? Ναι, ναι, ναι. Και εδώ, έχω εδώ τη μαρμελάδα σε ένα πιατάκι για να τη δούμε. Ναι. Δες την τούλα. Πάρα πολύ ωραία. Και Στέλλα, από τη φλούδα δεν έβολες καθόλου. Ποιο? Από τη φλούδα. Όχι, άκουσα. Θα πω πως την έκανα, τούλα μου. Α, καλά. Ωραία, λοιπόν. καθάρισα τα πορτοκάλια από τη φλούδα τους. Ναι. Τα έκοψα κομμάτια και τα έβαλα στο μούλτι. Ναι. Έτσι, χοντροκομμένα να είναι. Ναι, ναι. Είχα και δύο πορτοκάλια στημένα χυμό. Χυμό, ναι. Σε ένα κιλό ψύχα πορτοκάλι, 800 ναι. γραμμάρια ζάχαρη. Ναι. Εγώ όμως έβαλα και λίγο ξύσμα έτσι για το άρωμα. Για το άρωμα, ναι, ναι. Το έβαλα στο ταψάκι. Έβαλα και το χυμό, έβριξα τη λαδόκολα στη βρύση, την έστριψα και την έβαλα από πάνω, σε 180 βαθμούς στο φούρνο. Μόλις είναι έτοιμη, αρχίζει και χορεύει η λαδόκολα. Οπότε, τούλα μου, τη βγάζεις και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Ούτε κούραση, ούτε τίποτα. Στις Βρυξέλλες, ο ένας σεφ Γάλλος την έχει στο μενού. Μαρμελάδα κυραστέλας. Θα το κάνω, γιατί έχω κοντρά πορτοκάλια. Ό,τι και να έχεις και ό,τι φρούτο θέλεις να κάνεις, απλώς θα βάζεις χυμό πορτοκάλι μέσα. Α, έγινε. Εντάξει. Ναι, έγινε, κυρία Στέλλα. Έγινε, κορτσάρα μου. Έγινε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα που τα είπαμε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλό μήνα, κύριε Στέλλα. Καλό μήνα. Αχ, ξέχασα να πω την τούλα. Καλό μήνα. Ναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Πώς είσαι, Ευαγγέλη? Καλά. Εσύ? Δόξα τω Θεώ. Θα δούμε. Ανελιπώς. Αχ, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Αγαπάμε το... Επιλογές. Τι να κάνουμε τώρα. Βέβαια. Αφού είναι κυρία Στέλλα. Έτσι είναι, αγόρι μου. Άρα, ωραία. Να είσαι καλά. Καλό μήνα σου εύχομαι, Ευαγγέλη. Ευχαριστώ. Πότε επιθυμείς. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Λαδάκι σε ένα ταψάκι. Έχω βάλει στο τηγάνι μου τώρα ελαιόλαδο πρωτεύς και θα προσθέσω μέσα το κρεμμύδι. Με μία τρυπητή κουτάλα παίρνω τώρα τις φωλιές και τις βάζω σε ένα ταψάκι. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου. Γεια σου. Τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά είμαι, κορτσάρα, εσύ πώς είσαι? Καλά είμαι, καλά είμαι. Χαίρομαι. Καλό μήνα. Καλό μήνα, καλέ. Της άκουγα που είπες ότι δεν την είπες την άλλη, κατάλαβες? Ναι, ναι, ναι. Βλέπω με την τέτοια, εκείνη που κάνει τα πληκτά, μωρέ, πώς τη λένε, Χρυσάφη, τι λένε, πώς τη λένε. Τη Χαρούλα. Τη Χαρούλα, με τη Χαρούλα μπροστά σου, λοιπόν. Ναι. Το πράσινο όμως σκίζεις, Πώς?
Με το πράσινο λε σκίζεις. Σκίζω με το πράσινο. Σκίζεις. Ήσαν όμως έγινες πεντάμορφη, σαν την Μάγια Μάιλι έγινες. Δεν παίζεσαι. Σε ευχαριστώ πολύ ρε κορίτσι μου. Τι σε ευχαριστώ. Η αλήθεια πρέπει να λέγεται. Αχ, η αλήθεια πρέπει να λέγεται, αλλά ποιος την αντέχει την αλήθεια. Θα την αντέξεις, ή είσαι για καρδιά γιούμαξες, θα την αντέξεις. Να είσαι καλά βρε κορίτσι μου. Κατάλαβες, καλά είσαι. Δόξα τω Θεώ, να εδώ παρεούλα μαζί σας μαγειρεύω. Μια εβδομάδα δεν σε πήρα, είχα κάτι και δεν σε πήρα, θα σε πω άλλοτες. Έγινε κορίτσι μου. Και γι' αυτό τώρα λέω κάτσε λέω να την πάρω να μιλήσω. Σ' αγαπώ φιλάκια. Εγώ σε αγαπώ, να είσαι καλά φιλάκια. Γεια σου κορτσάρα μου. Γεια, έχω γεια. Εδώ ωραίο κύμα από τους αδερφούς Πουλιάκα στην Κομινών 38. Αφού έχει μαλακώσει το κρεμμυδάκι μου που είναι ο Ποροποντοπολείο Αγορά. Όλα τα λαχανικά μας είναι από εκεί. Τρία καταστήματα στις Σέρες, το ένα στην πλατεία Εμπορίου Χαρτικά 16. Χαρτικά καθαριστικά, το άλλο μεγάλο Αλεξάνδρου 25 και νέο κατάστημα στη Βενιζέλο 173. Φρεσκότατα, πάρα πολύ καλές τιμές. Και πατάτες βρουντούς βέβαια και φασόλια βρουντούς, τα πιο νόστιμα. Λοιπόν, βγάζω φίλες μου και αυτή τη φωλιά. Κάντε αυτό το φαγητό. Θα ενθουσιάσει μικρούς και μεγάλους. Να τις οι φωλιές μας. Ορίστε. Ανακατεύουμε τον κύμα μας. Ό,τι ζητάτε φίλες μου, μπαίνει στο πρόγραμμα το εβδομαδιαίο και σας το φτιάχνω. Ορίστε. Θέλω να αλλάξει χρώμα ο κύμας για να ψηθεί. Εδώ τώρα θα βάλω το αλατάκι. Μαρμελάδα έγινε πάρα πολύ ωραία. Μην ταλαιπωρήσετε στις κατσαρόλες φίλες μου. Σας έχω δώσει αυτόν τον τρόπο. Ξεκούραστα. Επιτυχημένα. Το σημαντικότερο. Όχι πολύ. Πήχτωσε. Μόλις αρχίσει και κάνει φουσκάλες και αρχίζει να χορεύει στο φούρνο η λαδόκολα, βγάλτε. Έτοιμη η μαρμελάδα. Έτσι ωραία. Τώρα θα προσθέσω μαύρο πιπεράκι. Ριγανούλα. Και θα το σοτάρω καλά καλά. Έτσι ωραία. Εδώ τώρα έχω μία κατσαρόλα. Πάντα όταν είναι να κάνουμε μπεσαμέτη κατσαρόλα βάζουμε λίγο νεράκι μέσα. Ανάβω εδώ την εστία μου. Μέχρι να σουταριστεί ωραία ο κύμας. Θα προσθέσω μέσα το γάλα στην κατσαρόλα, απόβαλα το νεράκι. Και θα κρατήσω γάλα για να διαλύσω τον εισιστέμα από τους αδερφούς Κεραμάρια.
Έτοιμο, φίλες μου. Έγινε ο κοιμάς μου. Αποσύρω από τη φωτιά. Αλλάζω την εστία. Να σβήσω εκείνο το μάτι. Σβήνει μισό-μισό. Και μέσα τώρα θα προσθέσω φρυγανιά. Ορίστε. Μέσα στο γάλα τώρα θα βάλω βούτυρο, δύο αυγά, αύγο σεραϊκή, το αλάτι, ελαφριά μπεσαμέλ. Τυπώ να διαλύσουν τα αυγά, να γίνει κίτρινο το γάλα. Ορίστε. Και παίρνω, φίλες μου, ένα κουτάλι και βάζω το κύμα επάνω στις φωλιές αφού τις ανοίξω λίγο. Ορίστε, φίλες μου. Δεν μας πειράζει αν πέφτει και απ' έξω, διότι θα μπει η μπεσαμέλ και θα τα δέσει. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου, Στέλλα μου. Γεια σου, κουρτσάρα μου. Καλό μήνα. Καλό, Σταματία. Ναι. Έλα, κουρτσάρα. Τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά. Εσύ πώς είσαι? Κι εμείς καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Τα παιδιά, τα εγγόνια, όλοι. Όλοι καλά είμαστε. Μπράβο, κορίτσι. Τώρα ανέβηκα πάνω, άνοιξα την τηλεόραση, βλέπω ότι κάνεις φωλές. Φωλέως. Τακτικά, καθώς είδα από σένα από τα πρώτα χρόνια. Ναι. Τακτικά τις κάνω τις φωλές. Είδες την όστιμα που γίνονται. Πολύ ωραίο είναι αυτό το φαγητό, μας αρέσει. Μας αρέσει. Προφαντός και τα εγγόνια μου δηλαδή. Ναι. Κοίταξε. Είναι το ζυμαρικό τελείως διαφορετικό. Ναι, είναι. Κάπως διαφορετικό. Έρχεται πιο ελαφρύ στο στόμα. Πιο ελαφρύ, κάτι άλλο. Ναι, καλό είναι. Καλό είναι. Και εγώ τώρα μόλις είδα, λέω, στάσω να πάρω ένα τηλέφωνο, να τη χαιρετήσω κιόλα. Πολύ καλά έκανες. Χάρηκα πάρα πολύ. Μου έλειψες. Γιατί λέω, έχουμε καιρό να μιλήσουμε. Πάρα πολύ. Έχουμε καιρό να ειδωθούμε. Άστα να πάει, άστα. Ναι. Δεν μπορούμε να βγούμε έξω μεριά. Άστα να πάει. Μόλις στρώσει ο καιρός τώρα. Ναι. Δεν θα έχουμε θέμα. Δεν θα έχουμε θέμα από τον κορονοϊό. Ναι. Να μην έχουμε άλλα θέματα. Δεν θα έχουμε κι εσύ. Πολύ δύσκολα τα βλέπουμε τα πράγματα. Δεν ξέρω. Καθόλου. Έγινε, μακάρι να δώσει ο Θεός να πάνε όλα καλά. Συμφωνώ. Ναι. Και καλή συνέχεια να έχει. Ευχαριστώ, χάρηκα που τα είπαμε. Γεια σου, κουρτσάρα μου γλυκιά. Τώρα, έχω. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, πέρα ως πέρα. Και πάρα. Δεν σας ακούω. Thank you.
Φίλες μου, τώρα θα κάνουμε γλυκό του κουταλιού πορτοκάλι. Το ζητήσατε και σας το φτιάχνω. Έχω βάλει το νεράκι, προσθέτω μέσα και τη ζάχαρη. Λοιπόν, να πούμε τη διαδικασία για το πορτοκάλι. Όλα αυτά τα φρούτα, τα λαχανικά μας, ο Ποροποντοπολείο αγορά 3 στις 4. Έχουν ξυθεί απ' έξω. Να φύγει δηλαδή το ξύσμα το οποίο το κρατάμε αν θέλουμε για να το χρησιμοποιήσουμε σαν άρωμα στα διάφορα γλυκά που κάνουμε. Τώρα θα το κόψω και οι φίλοι που πήρε από τη Θάσο κατά τον ίδιο τρόπο και για το λεμόνι. Απλώς το λεμόνι, γλυκιά μου κυρία Ελένη που μας παρακολουθείς και σε φαν, θα βγάλεις μέσα την ψύχα. Και στο τελευταίο νερό που θα βράσεις το λεμόνι θα βάλεις ένα κουταλάκι του γλυκού σόδα. Είναι σκληρό το λεμόνι. Και τη φλούδα θέλεις να την κάνεις τη λιχτή με μία οδοντογλυφίδα. Παλιά με το βελόνι με μια κλωστή τα περνούσαμε. Με μία οδοντογλυφίδα πιο καλά. Είναι ακριβώς η ίδια συνταγή. Θα δέσει το σιρόπι βρασμένο και το λεμόνι όπως και το πορτοκάλι. Η διαφορά στο πορτοκάλι, εγώ θέλω να έχει και λίγη ψύχα μέσα. Και δείτε πώς θα το κόψω. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλόν μήνα. Καλό μήνα, Προεδρίνα. Καλά είσαι. Δόξα τω Θεώ. Το γλυκό μου κάνει σήμερα, πολύ μ' αρέσει. Αχ, 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 και εγώ είναι το γλυκό μου. Και εγώ το γλυκό μου είναι, πολύ μ' αρέσει. Και το περγαμόντο, αλλά αυτό μ' αρέσει πιο πολύ. Και εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ. Ειδικά εγώ που τα κόβω στα 4 κομμάτια. Εμπόλικο να είναι. Αχ, τι ωραίο, τι ωραίο είναι. Κάτσε καλά. Πώς είσαι? Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά. Άντε, καλά. Να ανταμώσουμε με την επόμενη τρίτη πρώτο ο Θεός. Άντε, 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 πια να γίνει λίγο κανένας πόλεμος. Δεν πρόκειται. Όχι, όχι, δεν θα γίνει. Να ανταμωθούμε, να κάνουμε που τα πούμε λίγο. Ναι, ντε. Δεν γίνεται αλλιώς, δεν γίνεται. Έγινε. Έγινε, κουτσάρα μου. Χάρηκα πάρα πολύ που σε άκουσα. Και εγώ το ίδιο, καλό για μήνα. Γεια σου, καλό μήνα, γεια. Δείτε, φίλες μου, εγώ το θέλω έτσι. Να έχει ψύχα μέσα. Κόβω όμως από την άκρη το πορτοκάλι και την κλωστή που έχει μέσα. Αφαιρώ δηλαδή. Ορίστε. Το σιρόπι μου βράζει. Και να πω, φίλες μου, έχω βάλει την μπεσαμέλ επάνω στις φωλές και το έχω βάλει το φαγητό στο φούρνο. Αφαιρώ το άσπρο με ό,τι έχει εδώ στην άκρη. Ωραία πορτοκάλια, χοντρόπετσα για γλυκό του κουταλιού. Τα είδα στο Ποροποντοπολείο αγορά. Τα είχατε ζητήσει. Λέω, ευκαιρία είναι τώρα. Να τελειώνω. Κάναμε χθες και τη μαρμελάδα. Εδώ. Έτσι, ωραία, ωραία. Ένα κομμάτι και στο πιατάκι. Και να είναι. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου, κυρία Στέλλα μας. Γεια σου, κουρτσάρα μου. Τι κάνετε, καλά? Καλά, ευχαριστώ. Ποια είσαι? Είμαι η Κυριακή από Καβάλα. Γεια σου, κουρτσάρα μου, γλυκά. Απ' την όμορφη Καβάλα, τι κάνεις? Καλά, κυρία Στέλλα, είσαι, τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ, να, τι να κάνω. Σ' αγαπάω πάρα πολύ. Αχ, κοπέλα μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Όλες, αν ιδέω είναι και εγώ σας αγαπώ. Όλες σας αγαπάμε. Είσαι η πρώτη. Σε ευχαριστώ πολύ. Είσαι η μαμά μας. Αχ, κοπέλα μου καλή. Είσαι παντρεμένη, έχεις οικογένεια? Ορίστε. Είσαι παντρεμένη, έχεις οικογένεια? Είμαι παντρεμένη, κυρία Στέλλα. Έχω 2 κόρες, είναι στη Γερμανία, αλλά ο σύζυγός μου πριν 5 χρόνια, δυστυχώς. Μαζί με το δικό μου. Ναι, ναι. Να είναι καλά εκεί που είναι.
Ναι. Και εμείς θα είμαστε καλά να τους θυμόμαστε. Έτσι, έτσι. Αλλιώς δεν γίνεται, κυρία Στέλλα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Το μόνο πράγμα που δεν διορθώνει αυτό. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Θέλω να σε ρωτήσω, κυρία Στέλλα, κάτι. Το έχω δει πολλές φορές που το φτιάχνετε. Ποιο? Γιατί βάζετε νερό στην κατσαρόλα όταν κάνετε μπεσαμέλ? Για να μην κολλάει από κάτω και δεν μπορείς να την καθαρίσεις. Μάλιστα. Ωραίο κόλπο. Παλιός είναι αλλιώς. Ήθελα έτσι να το ρωτήσω αυτό, μου κίνησε πολύ την πολύ περιέργεια. Πολύ καλά έκανες. Είναι λεπτομέρειες, ναι, που μας διευκολύνουν τη ζωή. Και κυρία Στέλλα, αν θέλετε να βάλετε στο πρόγραμμά σας ή την άλλη εβδομάδα ή την παραπάνω, όπως σας, ναι, βολεύει, να κάνετε εκείνα τα μυκίκια που κάνατε μία φορά. Ποια? Μυκίκια. Α, τα μυκίκια. Ναι. Στην πιο απ' εβδομάδα. Ναι, ναι, όποτε θέλετε εσείς, όποτε θέλετε. Γιατί είναι τόσες οι παραγγελίες. Ναι, ναι, πιστεύω. Που δεν μπορώ, αγάπη μου. Όποτε εσώ σας βολέψει. Θα τα κάνω τα μικί και τα θρακιώτικα. Ναι, εκείνα. Τα φτιάχνει και η γιαγιά μου, ναι, πολύ ωραία. Η γιαγιά σου θρακιώτησε ήταν? Όχι, μικρασιάτισα. Α, τα φτιάχναν και εκεί, ε. Ναι, ναι. Είχε έρθει μικρή, έμαθε. Έτσι και... είναι, μάνα μου, έτσι τα είναι. Ύστερα, θα στα φτιάξω, πήρα... κουρτσάρα μου, μην, ναι, ανησυχείς. Εντάξει, κυρία Στέλλα, να είστε καλά. Έγινε, κορίτσι μου. Χάρηκα, άντα, καλό μήνα. Και εσύ το ίδιο, κυρία Στέλλα, με υγεία όλα, ό,τι φτιάχνεις. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Υγεία να έχεις. Γεια σου, γεια σου, κουρτσάρα, κυρία Στέλλα, γεια. Καλό απόγευμα και επίσης, καλό μήνα. Επίσης, γεια σου. Ευχαριστώ. Φίλες μου, τα βάζω μέσα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Στέλλα. Έλα, κουρτσάρα, καλό μήνα. Καλό μήνα, γι' αυτό σε πήρα περισσότερο. Να σε καλά, βρε, κυρία Κατίνα μου. Δεν σε ξεχνάω ποτέ, δεν σε ξεχνάω. Το ξέρω και σε ευχαριστώ. Και παρακολουθώ για όλα. Και εγώ δεν σε ξεχνάω, τα διδυμάκια σου. Ορίστε. Κάθε μέρα. Ναι. Με καλημυρίζουν. Ναι, μπράβο, μπράβο, και εγώ αυτό λέω. Να είσαι καλά. Κυρία Στέλλα, καλή επιτυχία αυτά που κάνεις. Στην κυρία να είσαι και στο πόδι. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Να φτάσεις τα χρόνια μου και να τα περάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Και εσύ να κέρδισε την οικογένειά σου, τη μεγάλη. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Έγινε. Καλό μήνα, κουρτσάρα. Καλό μήνα, καλό μήνα. Λοιπόν, το νερό στο γλυκό είναι λιγότερο. Γιατί είναι βρασμένα τα πορτοκάλια και θα βγάλω τα υγρά τους. Συν το ζουμάκι που έχει σαν φρούτο. Αλλά και το βρασμένο. Ένα γλυκό, κάτσε καλά. Εγγυημένο γλυκό. Αμάνα, αμάνα, αμάνα. Είπαμε με ένα ψαλιδάκι κουζίνας. Κόβουμε από μέσα, αλλά αφήνουμε και ψύχα. Τέλεια. Το πορτοκάλι δεν θα βάλουμε κάτι αρωματικό. Έχει το δικό του άρωμα. Ορίστε. Άμα. Είναι το γλυκό που μου αρέσει του κουταλιού και το όριμο σίκο που κάνω σαν ρετσέλι που είναι. Τα μικρά τα σίκα δεν μου αρέσουν, γι' αυτό και δεν σας τα φτιάχνω. Ναι, καλησπέρα. Μ' ακούτε? Σ' ακούω, κουρτσάρα, ποια είσαι? Η Οριστιάδα σας βλέπει. Έλα, κουρτσάρα μου, από την αγαπημένη μου Οριστιάδα. Ναι. Τι κάνεις, το όνομά σου? Να είσαι Ευαγγελία. Γεια σου, Ευαγγελία. Να είστε μου καλά. Καλό μήνα, κουρτσάρα. Συνεχίστε, σας αγαπούμε. Εγώ να δεις. Είσαι καλά? Πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Χαίρομαι. Σας βλέπουμε κάθε μέρα. Περνάμε όμορφα. Κάθε μέρα σας βλέπουμε, σας αγαπούμε. Αχ, κορίτσι μου γλυκό, εγώ να δεις πόσο σας αγαπώ. Είμαστε μαζί στο χωρό, εκεί στο σάκο. Όλοι μας αγκαλιάσατε. Τι ωραία που περάσατε. Να τα θυμάστε και να τα βάζετε. Ο κορονοϊός μας μάζεψε, βρε κούκλα μου. Ναι, ναι. Πού θα πάει όμως, ναι, θα λυτρωθούμε και θα ξανανταμώσουμε. Ναι, ναι. Συνεχίστε.
Να μας κάνετε και νηστίσει με γλυκά, αυτά, φαγητά. Αρχίζει η νηστεία. Θέλεις νηστίσιμα? Αρχίστε σιγά την σιγά Παρασκευή, από εβδομάδα. Άκουσε με, την Παρασκευή θα κάνω και τη λαγάνα. Εντάξει. Και φαγητό. Φαγητά από εβδομάδα. Ναι, κάτι με λιζάνι στο φούρνο μας βάζετε σαν παστίσιο, νηστίσιμο, κάτι μας είχες κάνει παλιά. Θα σας κάνω καλέ, μην ανησυχείτε καλέ, εγώ εδώ είναι ό,τι θέλετε. Να σας πω και ένα νηστίσιμο, όχι νηστίσιμο, καρυδόπιτα μια. Μια πλιτζάνα παλιό τύπο αλεύρι, ναι. Μια σιμιγδάλι και μια καρύδια. Καλέ, θα σας κάνω. Έξι αυγά, δοκίμασέ το, είναι πολύ καλά. Άκουσε. Είναι πολύ εύκολο. Και μια φλιτζάνα σπράιτ ή πορτοκαλάδα φάντα δηλαδή. Άκουσέ με. Δύο κουταλάκια μπέκιν και... Αυτά. Τίποτα άλλο, ξύσμα, ό,τι θέλετε. Και το σιρόπι, ξέρετε το σιρόπι. Λοιπόν, άκουσέ με κουρτσάρα. Θα σας κάνω την αραπίνα που ζήτησα, το γλακτομπούρικο από εβδομάδα. Δοκιμάστε το και αυτό. Περίμενε. Άλλη φορά δεν το έκανες. Εντάξει. Το έκανα, την έκανα την καρυδόπαστα. Την έκανα την καρυδόπιτα. Την έκανα έτσι όπως θες. Αλλά θα σας κάνω και νηστίσιμη. Εντάξει, έγινε. Μην έχετε παράπονο. Σ' αγαπούμε πολύ, κύριε Στέλλα. Μια μεγάλη αγκαλιά που τσάρα. Η Ορεστιάδα σε βλέπει πάντα. Μην κοιτάς που δεν σε παίρνουμε τηλέφωνο. Κακώς. Σε εγώ χαίρομαι. Εγώ μια αγκαλιά, σ' αγαπούμε. Καλό μήνα. Φιλάκια, κορτσάρα μου γλυκιά. Να είσαι καλά. Γεια σου, κορτσάρα μου γλυκιά. Μια μεγάλη αγκαλιά. Τα έχω βάλει μέσα, φίλος μου. Τώρα, να βγάζω κάτι κίτρινα. Έναν αφρό. Το ξαφρίζουμε λίγο. Είναι από αυτό που μένει όταν ξύνουμε τη φλούδα. Ορίστε. Βρασμένο το πορτοκάλι, να δέσει το σιρόπι και ρωτάτε φίλες μου πώς καταλαβαίνουμε το σιρόπι ότι έγινε. Παίρνουμε ένα κουτάλι και στο πιάτο πρέπει να πέφτει κόμπο-κόμπο. Να μην τρέχει δηλαδή. Θέλει τώρα. Το γλυκό του κουταλιού δεν τελειώνει σε μια μέρα. Ή αν το κάνετε το μεσημέρι, το βράδυ αργά, αφού κρυώσει, θα βγάλει όλα του τα υγρά, όλα του τα νερά. Την άλλη μέρα ένα φραπ, που λέω κι εγώ, μία βράση δηλαδή, θα βάλουμε μέσα και γλυκόζι και δεν θέλουμε τίποτα άλλο, φίλες μου. Λοιπόν, τώρα θα πάμε να δούμε υλικά χορηγούς και θα επιστρέψουμε. Φίλες μου, το φαγητό μας είναι έτοιμο. Το γλυκό μου βράζει. Οχ, 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 οχ. Αχ, δείτε εδώ τι γίνεται. Ρωτάτε, φίλες μου, πώς βάζουμε τη μαρμελάδα στο βάζο. Λοιπόν, αφού τη βγάλουμε, κλειμένο καθαρά το βάζω αποστηρωμένο, αφήνουμε λίγο να κρυώσει, τη βάζουμε μέσα, κλείνουμε το καπάκι και τη γυρίζουμε ανάποδα. Εγώ χθες, δείτε, ήταν ανάποδα γυρισμένη, τώρα είστε στα καλά της, στα ίσια της που λέμε. Δείτε εδώ ένα φαγητό ωραίο. Δείτε εδώ τι γίνεται.
Τρώγεται και δεν δίνεται. Λοιπόν, φίλες μου, με πολύ αγάπη θα σας ευχηθώ καλό μήνα. Ό,τι θέλετε μπορείτε να το ζητάτε. Εγώ είμαι εδώ για να σας διευκολύνω. Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο απόγευμα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Φωλές, γλυκό του κουτελού και τη χθεσινή μαρμελάδα. Τι να κάνω, το καμένο. Φιλάκια, γεια σας.